προφανώς ήμασταν έτοιμοι από την αρχή να στηρίξουμε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Χθες αναχώρησαν για την Αθήνα και τις πυρκαγιές της Βιωτίας και της Σπάρνηθας 8 οχήματα με διπλά πληρώματα από όλους τους νομούς της Κρήτης, όπως και 18 άτομα από την Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, οι οποίοι τώρα ήδη έχουν αναλάβει την υπηρεσία τους και πάνε να βγάλουν εις πέρα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Άνηση η μάχη με τις φλόγες, πάντα. Δυστυχώς εύχομαι να μην κρατήσει πολύ αυτό το πράγμα και να νικήσουμε τελικά εμείς, διότι οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες αυτές τις μέρες σε συγκεκριμένες περιοχές. Ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι αρκετά ανεβασμένος, είναι στον πολύ υψηλό έως την κατάσταση συναγερμού και οι συνθήκες που θα συναντήσουν οι συνάδελφοι εκεί πέρα είναι αρκετά δύσκολες. Εύχομαι μαζί με την ξένη συνδρομή που έχουμε τώρα από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τσεχία, όπως και την Αλβανία, και όλες τις δυνάμεις υγείας μας να θέσουν υποέλεγχο τις πυρκαγιές αυτές πολύ γρήγορα. Σε επίπεδο Κρήτης? Σε επίπεδο Κρήτης πηγαίνουμε αρκετά καλά, διότι είμαστε σε γενική επιφυλακή Ιούλιο και Αύγουστο, έχουμε όλες τις δυνάμεις έξω και έχουμε προλάβει όλες τις πυρκαγιές εκ τη γενέση τους. Έχουν βοηθήσει λίγο και οι καιρικές συνθήκες, αλλά κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι έχουμε κάνει απίστευτη υπερεργασία φέτος και όλος ο κόσμος είναι έξω για να προλάβουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Τώρα το τι τα παράπονά μας και αυτά που λέγαμε το χειμώνα θα τα ξαναπούμε το φθινόπωρο, διότι ο κόσμος βρίσκεται στα όρια του, έχει ξεπεράσει τα όρια του, έχουν κοπεί άδειες το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο, καθώς και τους δύο προηγούμενους μήνες με την προεκλογική και εκλογική περίοδο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ο οικογενειακός προγραμματισμός έχει πάει περίπατο, όπως επίσης και ο οικονομικός προϋπολογισμός, γιατί μιλάμε για πλήρωτη υπερεργασία. Όλοι οι συνάδελφοι δουλεύουν πέραν του 8ωρου και του 24ωρου ωραρίου τους απλήρωτα.